Κύριε Σφαγιανάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Σας βλέπω ανανεωμένους, φωτεινούς. Να μας πείτε τώρα και... Θέλουμε λίγο από τη λάμψη σας τώρα να κλέψουμε σε αυτή εδώ την παρουσία. Και εμείς από τη σοφία σας. Και νομίζω θα δέσει το γλυκό. Αφού. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Θα έχουν τα πράγματα έτσι πιο θετική έκβαση. Εγώ τώρα σαν υδροχός καλά πέρασα, μπορώ να πω. Αισιοδοξίες όχι όμως. Πως δεν έχω περάσει καλύτερα. Θα περάσω όμως τώρα αυτό το διάστημα. Λοιπόν, εγώ θα το κρατήσω τώρα μυστικό. Να σε βάλω στην αγωνία να ακούσουμε τη σειρά όλα τα ζώδια. Τι να κάνω με το προτελευταίο η καημένη. Ένα αστεράκι θα βάλουμε στο δικό σου, γιατί πραγματικά θα είστε αστέρια υδροχόοι τώρα. Ω, θα κάτσω να πρακτικά τώρα. Τέτοια τώρα να ξαναλυποθυμίσετε. Περίμενε γιατί έτοιμη. Όχι, είναι τώρα τη δίνουμε δύναμη και την προϊκή. Ωραία, σας ευχαριστώ. Είμαι έτοιμη να ακούσω. Ξέρετε, φύγαμε από μία έκλειψη που έγινε σενιακή μέσα από το ζώδιο των διδύμων. Αυτή μας επηρέασε στις 30 του μήνα για τις επόμενες 14 μέρες. Βαδίζουμε λοιπόν στο νέο και τελευταίο μήνα του έτους, ο οποίος θέτει μεγάλα ερωτήματα αυτός ο μήνας. Είναι μήνας απολογισμού. Τι κάναμε εμείς, πόσο διορθωθήκαμε. Τελευταίος μήνας του έτους, βεβαίως. Κλείνει ο κύκλος. Βεβαίως. Τι έκαναν οι άλλοι για μας, τι κάναν τα άστρα για μας. Ακούσαμε τίποτα από αυτά τα μηνύματα που μας έδινε όλη τη χρονιά. Μας δίνανε. Αν δεν ακούσαμε δεν πειράζει, θα διορθώσουμε τα πράγματα. Έχουμε χρόνο, προλαβαίνουμε. Αυτή η σελήνη θα είναι λίγο καλύτερη το δεύτερο 15ήμερο του μήνα. Το δεύτερο. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν κυριολεκτικά, θα έλεγα, προς το καλύτερο. Για να αισθανθούμε και εκείνη την ελευθερία, αν θέλετε όλοι, που το έχουμε ανάγκη να την αισθανθούμε, την αυτοπεποίθησή μας να τονώνεται, τη χαρά, την ασφάλεια. Αυτά χρειαζόμαστε τώρα σε εορταστικές μέρες που πλησιάζουν και αυτά θα τα έχουμε στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα, Δεκέμβρη. Το πρώτο 15ήμερο του μήνα, Δεκέμβρη, θα λέγαμε, θα βαδίσουμε σιγά, σταθερά, με αργά βήματα, αλλά στο δεύτερο θα τα επιταχύνουμε. 14 του μήνα, να το θυμάστε, με μια ολική έκλειψη ηλίου που τα πράγματα αρχίζουν να γυρνάνε διαφορετικά προς το καλύτερο. Ονομαστικά ποια ζώδια θα ζοριστούν το Δεκέμβρη, θα έλεγα, αν έχετε εικόνα. Να μην το πούμε ζοριστούν, θα λέγαμε να προσπαθήσουν περισσότερο. Ναι, να καταβάλουν μια προσπάθεια έτσι ιδιαίτερη, αυτοί που ανήκουν στον Δίδυμο, στην Παρθένο, στον Τοξότη και στους Ιχθύς. Τώρα. Γλιτώσαμε, Λευτέρη μου, γλιτώσαμε. Αυτά. Κάτσε, περίμενε. Είστε από τους τυχερούς και ο Λευτέρης. Ωραία. Ανυπομονούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δύο εβδομάδες είναι, πάμε να περάσουμε. Ένα-ένα να τα συναντήσουμε τα ζώδια, βέβαια. Να δούμε τι μέρη γενέστε. Πάμε λοιπόν από τους κρύους να τους πούμε τα μεγάλα γεγονότα και τα ευχάριστα έρχονται. Στο δεύτερο 15ήμερο, όπως τονίσαμε, όπου κινούνται δύο αργοί πλανήτες για όλα τα ζώδια, θέλω αυτό να το επισημάνω αρχικά εδώ σε αυτό το ζώδιο. Μετακινούνται στις 17 και 21 του μήνα δύο πολύ αργοί μεγάλοι πλανήτες όμως, με μεγάλη επιρροή πάνω μας. Ο Κρόνος και ο Δίας. Ο Κρόνος είναι ακουστός για τα εμπόδια του και τη μέθοδο που χρειάζεται να έχουμε και την ιεραρχία. Ο δε Δίας είναι για εκείνες τις ευκαιρίες τις λεγόμενες, την επεκτασιμότητα που μπορεί να μας δώσει και τις νέες προοπτικές. Ωραία, αυτά τα δύο λοιπόν αστέρια, να το πούμε έτσι, οι πλανήτες μετακινούνται, η ενέργεια αυτή διοχετεύεται μέσα από ένα άλλο ζώδιο, τους υδροχώους, γι' αυτό είπα προηγούμενο ότι είστε πολύ τυχεροί. Και θα προχωρήσω να πω στους κρύους λοιπόν επανερχόμενος ότι η μετακίνηση αυτή στο δεύτερο 15ήμερο τους δίνει μεγάλα γεγονότα, μεγάλες ευκαιρίες. Πραγματικά θα κάνουν άλματα, θα χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους παραγωγικά θα έλεγα και θα έχουν πάρα πολύ καλές συνεργασίες και σχέσεις γενικότερα με το περιβάλλον τους που μπορεί να αποκατασταθούν ίσως προβληματικές σχέσεις και με τους ανθρώπους που διατηρούν την πρώτη στενή επαφή, τον γάμο. Αυτοί που είναι ελεύθεροι θα μπορούσα να τους πω ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν αυτό το δεύτερο 15ήμερο και να αντικρίσουν τις επιτυχίες που θέλουν ή τουλάχιστον να στρώσουν το έδαφος για να αντιμετωπίσουν μετά το 21 μέσα τις επιτυχίες. Για τους Σταύρους.
Εδώ θα έλεγα να παραμένω στο συναισθηματικό τους κουκούλι, να μην κάνουμε διάφορα πράγματα συναισθηματικά. Δεν είναι ώρα για τους Ταύρους να περιμένουν να μετακινηθούν αυτοί οι δύο άργοι πλανήτες. Δεν τους βοηθάει ένας πλανήτης που λέγεται Ουρανός αυτή την περίοδο. Τους προκαλεί κάποια εμποδιάκια. Εμείς θα τους λέγαμε μην πτωείστε, ακμέ το ηθικό, μην φοβάστε. Φόβος είναι φοβερό πράγμα, να ξέρετε. Είναι καταστροφικό. Καταστροφικό είναι ο φόβος. Είναι πλέον ο φόβος. Ναι, και πρέπει να το αποβάλουμε αυτό το φόβο, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι εκεί, υποφέρουν με αυτό το φόβο και πάθαν μεγαλύτερες ζημίες ακόμα και από τον ιό. Mm. Ο φόβος μπορεί να φέρει μεγαλύτερες ζημίες. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στους Ταύρους, τους λέμε παραμείνετε ψύχρεμοι. Το πρώτο 15ήμερο δεν σας ευνοεί στα αισθηματικά. Το δεύτερο σας ευνοεί να τακτοποιήσετε αισθηματικές υποθέσεις και επαγγελματικές συνεργασίες, οι οποίες θα είναι μελλοντικές. Άρα λοιπόν θα ανοίγει μια θύρα, να το πούμε έτσι, περισσότερο επαγγελματική για τους Ταύρους και δευτερευόντως στα αισθηματικά του. Λίγο υπομονή δηλαδή ήταν. Λίγο υπομονή, ακριβώς. Μια εβδομάδα. Και ξέρετε, είναι ένα ζώδιο το οποίο μπορεί να κάνει υπομονή, έχει την υπομονή. Είναι πρικισμένοι οι Ταύροι να έχουν την υπομονή. Πάμε στους διδύμους. Οι δίδυμοι δικαίως αισθάνονται αυτό το διάστημα δικαιωμένοι, αν θέλετε υπερήφανοι, αν θέλετε έχουν πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή τους και τους λέμε προχωρήστε τώρα, εξαργυρώστε τις επιτυχίες σας που έχετε κάνει ή που συναντήσατε. Θα έχετε και άλλες επιτυχίες στο δεύτερο 15ήμερο. Ο Δίας ερχόμενος μέσα στο ζώδιο του υδροχώου που είναι αέρινο και είστε κι εσείς αέρινο ζώδιο, θα κάνει ένα φανταστικό τρίγωνο που σημαίνει θα σας βοηθήσει υπερβολικά για να πετύχετε στόχους, ελπίδες, ιδανικά επιδιώξεις. Λέμε προχωρήστε λοιπόν καλύτερα ή οργανώστε ακόμα περισσότερο τα πράγματα από τη νέα χρονιά. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Για τους καρκίνους. Οι καρκίνοι είστε εδώ. Πολύ εδώ, βλέπω και χαίρεστε. Ποιος άλλος είναι καρκίνος? Η Σοφία. Έχουμε και άλλους καρκίνους εδώ. Έχουμε. Θα νιώσετε ελευθερία, θα νιώσετε ανακούφιση, θα νιώσετε μια ελαφρότητα, κάποιο βάρος από πάνω, ένα άγχος που ίσως να μεταφέρατε θα αφαιρεθεί, θα το αποβάλλετε και αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε πολύ καλύτερα συναισθήματα που θα διοχετεύσετε στον επαγγελματικό σας χώρο, στις συνεργασίες, αλλά και στους συντρόφους. Γενικότερα θα έλεγα είναι μια ευνοϊκή περίοδο για τους καρκίνους, γιατί μέσα από την ελευθερία που θα αισθανθούν θα έχουν μετά μια δραστηριότητα στο δεύτερο 15ήμερο που θα είναι πολύ δυνατή, παραγωγική και λαμπερή. Δύσκολη δεν θα είναι. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, δεν νομίζω. Λαμπερή. Τυχερούλιδες. Ναι, αυτός ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας μου. Ένας από τους 12. Ναι, ένας από τους 12. Πέσαμε μέσα. Εγώ πάντως θα σας έλεγα, χωρίς να έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου το οροσκόπιό σας, ότι από τις 14 του μήνα και μετά που θα έχουμε αυτή την ολική έκλειψη ηλίου, και είναι πολύ σημαντική, θα έχετε κάποιες επιτυχίες μη αναμενόμενες, ξαφνικές. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να μου θυμίσετε να σας πάρω δωράκι εκείνες τις ημέρες, κύριε Σφαγιανάκη μου. Το δώρο σας είναι η αγάπη σας. Θα το βρω. Ή Σκορπιός ή Παρθένος, νομίζω Σκορπιός περισσότερο, αλλά θα το βρω μια μέρα να μου το επεξηγήσετε. Ναι, θα βρείτε την ώρα γέννησης, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει. Ώρα γέννησης που μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα, αν θέλετε, από τη ληξιαρχή πράξη γέννησης. Σωστό. Τότε ήταν πολύ ζωντανό το γεγονός ενός νεογέννητου παιδιού, πήγαιναν οι γονείς, ένας γονέας από τους δύο και δήλωνε το παιδί, οπότε ήξερε, ήταν νοπό στη μνήμη του το γεγονός και γνώριζε να πει ότι ναι, γεννήθηκε 5 ώρα το απόγευμα, 8 η ώρα το πρωί. Ναι, μάνα μου δεν θυμάται αν ήταν μεσάνυχτα, αν ήταν πρωί, δεν ξέρω, μεσημέρι. Η γυναίκα έχει τον πόνο της τώρα, δεν μπορεί να θυμάται και αυτό. Να μην θυμούνται. Προφανώς αντιμετώπιζε την αγωνία και το άγχος που θα σας φέρει στη ζωή. Άντε το έβγαλα τώρα, είμαστε εντάξει, τέλος. Ηρεμήσαμε, βγάλαμε το Λευτέρι. Πάμε στους λέοντες τώρα να τους πούμε, μη διστάζετε λέοντες. Θα επιτύχετε πράγματα. Δεν είναι βέβαια ιδιαίτερα ο μήνας σας, θα λέγαμε. Όμως θα αφήσετε να προχωρήσει, να πάμε 20-21 μετά τα Χριστούγεννα εκεί. Μην διστάζετε λοιπόν να ζητήσετε ακόμα και βοήθεια για κάποια πράγματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να βρεθούν τρίτοι άνθρωποι να σας εξυπηρετήσουν σε κάποιες δικές σας ανάγκες ή κάποια προβλήματα που μπορεί να έχετε.
Να είναι λοιπόν εύκολοι να τρέχουν τις υποθέσεις τους και να μην απογοητευτούν με τίποτα. Έτσι. Πάμε στους Παρθένους να τους πούμε, κάντε διάλειμμα, κάντε διάλειμμα, τους λέμε, χτύπησε το καμπανάκι να σταματήσετε, δεν χρειάζεται να τρέχετε τόσο πολύ, πρέπει να φορτίσετε τις μπαταρίες, ο οργανισμός σας έχει μια κατάπτωση. Το δικαιούστε το διάλειμμα, απολαύστε αυτό το κενό πορεία, να το ονομάσουμε έτσι, και μετά ξαναβάτε τη δυναμική σας ενέργεια και εκείνο το μυαλό, το κοφτερό που έχουν οι Παρθένοι, να κοιτάζουν τα πράγματα επαγγελματικά, οικονομικά, συναισθηματικά ή όπως θέλουν. Στους ζυγούς, εποφεληθείτε από τις ευκαιρίες και τις εμπειρίες που είχατε από το παρελθόν. Είχατε, λέει, ζυγοί στα 2,5 χρόνια, στα 5 τα προηγούμενα, ευκαιρίες, εμπειρίες, εποφεληθείτε. Τώρα εξαργυρώστε αυτές τις εμπειρίες που είχατε και μπορείτε να πετύχετε ιδιαίτερα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο πολύ καλές συνεργασίες και πολύ καλές συναισθηματικές συζεύξεις. Άρα λοιπόν εδώ ας ετοιμαστούν και οι παντρεμένοι, αλλά και οι ελεύθεροι για τον αισθηματικό του τομέα. Πάμε στους Σκορπιούς. Ανακοχή. Η λέξη είναι ανακοχή. Κάντε ανακοχή, τους λέμε. Μην έρθετε σε αντιπαραθέσεις, μην έρθετε σε ρήξεις. Περιμένετε λίγο να φύγει αυτός ο μήνας γενικότερα και μετά αρχίστε τη δραστηριότητά σας δυναμικά στον επαγγελματικό, συναισθηματικό τομέα και ακόμα σε πολύ καλές διαπραγματεύσεις που θα φέρουν οικονομικές απολαβές. Όμως τέλος του μήνα και μετά. Πάμε στους τοξότες. Έσει ο τέλος το έτος για τους τοξότες. Θα είναι σε πολλά πέρασαν πράγματα. Πέρασαν δύσκολες ημέρες. Ναι, πέρασαν δύσκολες μέρες. Όπως και οι λέοντες πέρασαν δύσκολες μέρες. Και οι δίδυμοι πέρασαν δύσκολες μέρες. Πάμε στους τοξότες και τους λέμε, έσει ο τέλος έρχεται, μη φοβάστε. Μετακινείται αυτός ο πλανήτης Δίας. Προσέξτε, Δίας είναι ο κυβερνήτης τους. Μετακινείται και έρχεται σε ένα ζώδιο αέρνο. Θα έχετε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, θα έχετε μεγαλύτερη ελευθερία στη σκέψη και μεγαλύτερη ελευθερία να πράξετε πράγματα παραγωγικά που θα σας φέρουν μια απολαβή και συναισθηματική και οικονομική. Το καλύτερο λοιπόν, θα έλεγα, κερδισμένοι μπορεί να βρεθούν αυτή τη στιγμή οι τοξότες και παρακάτω που θα ακούσετε ποιοι θα είναι. Εγώ καιρός. Επιτυχείς σχέσεις, πολύ καλές συνεργασίες μπορεί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο δεύτερο δεκαπενθήμερο επάνω. Ο Κρόνος θα τους βοηθήσει πηγαίνοντας μέσα στον υδροχό, όπως είπαμε, μετά τις 17 και 21 του μήνα, όπου και οι δύο πλανήτες αυτοί πορεύονται προς τον υδροχό, και τους λέμε θα σταθεροποιηθούν οι σχέσεις σας, συνεργασίες επαγγελματικές και σχέσεις αισθηματικές. Είναι κατάλληλη στιγμή λοιπόν να δείτε ποιοι άνθρωποι πρέπει να πλαισιώσουν τη ζωή σας και με ποιους εσείς πρέπει να πλαισιώσετε τη ζωή σας. Είναι ένα ξεκαθάρισμα. Υδροχός. Δίνω ένα περίφημο τίτλο. Φτάσαμε. Δόξα τω Θεώ, υδροχόροι όλου του κόσμου, αναπνεύστε πια. Ευτυχισμένοι δικαιούχοι. Τι μπορεί να λέει αυτός ο τίτλος. Ευτυχισμένοι δικαιούχοι. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά θα ευτυχήσουν αυτό το μήνα. Μεγάλο σύνολο των υδροχών και αυτοί που φέρουν ένα οροσκόπο στον υδροχό επάνω, θα τους έλεγα ότι τα πράγματα έρχονται έτσι, από τη συμπαντική δύναμη, ευνοϊκά, όπου θα χρειάζεται πολύ λίγο να προσπαθήσουν για να επιτύχουν αυτό που λέμε συναισθηματικά, οικονομικά, επαγγελματικά. Νομίζω ότι είστε οι ευτυχισμένοι του έτους, πραγματικά. Είστε οι ευτυχισμένοι δικαιούχοι. Λίγα πράγματα και καλά. Δεν χρειάζεται να ακούμε. Μην ταλαιπωρηθείς, μην κάνεις κάτι. Είναι στο σπίτι, στη δουλειά και όλα θα είναι υπόλοιπα. Θα κάνει συντάκτης μου όλα. Πάμε να κλείσουμε στον κύκλο που έχουμε του συχθείς ακόμα, να τους πούμε υποφεληθείτε από τις τελευταίες ευκαιρίες του μήνα και του έτους. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που μπορεί ο Δίας να σας χαρίσει. Ο Δίας είναι κυβερνήτης των νυχθείων, ένα ζώδιο το οποίο ούτως ή άλλως είναι, θα το έλεγα, πληθωρικό, είναι ένα ζώδιο που προσφέρει, αλτρουιστικό. Και τους λέω, ναι, προσφέρατε κάποια πράγματα προηγούμενα στη ζωή σας, 2,5-3 χρόνια ή και 7. Τώρα ήρθε η ώρα να σας δικαιώσει και αυτός ο πλανήτης, να σας προσφέρουν και άλλοι, να δικαιωθείτε και στα εργασιακά σας, αλλά και στα αισθηματικά, που συνήθως ή συχνά υποφέρουν εκεί στο συναισθηματικό κομμάτι. Επευκαιρία και κλείνοντας αυτό τον κύκλο το ζωδιακό, θα ήθελα να πω ότι αυτή η έκλειψη η ολική που θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου θα μας δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο αέρα αναπνοής, να νιώσουμε ασφαλείς πλέον, να νιώσουμε
με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να νιώσουμε χαρά, να νιώσουμε καλύτεροι, παραγωγικότεροι. Το χρειαζόμαστε. Ναι, όλοι το χρειαζόμαστε, πραγματικά. Έχουμε περάσει δύσκολη χρονιά το 20, χωρίς να σημαίνει ότι ανοίγουν όλες πλέον οι θύρες, αλλά ανοίγουν αρκετές θύρες μέσα από αυτές τις εκλήψεις που δημιουργήθηκαν, τέτοιες που να μπορούμε να περάσουμε και να βρούμε όφελος, να είναι παραγωγικές για εμάς, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Γιατί, ξέρετε, αν κουραζόμαστε και δεν έχουμε τις απολαβές που πρέπει, αρχίζει και η πτώση των δυνάμεων, ψυχολογική, σωματική, αρχίζει ένα εντόνο στρες που μπορεί να μας καταλάβει και δεν το χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο. Έρχονται καλύτερες μέρες. Θα ευχηθούμε σε όλους λοιπόν τα καλύτερα. Έρχονται καλύτερες μέρες, βέβαια. Με αισιοδοξία θα πρέπει να βλέπουμε το μέλλον και κάποια στιγμή η κατάσταση αυτή θα αλλάξει, θα γυρίσει ο τροχός. Επομένως, πρέπει να κρατήσουμε τον εσωτερικό μας ψυχισμό σε ένα επίπεδο, να μην πέσουμε. Σωστά τα μιλάτε. Τα οικονομικά χαλάνε, φτιάχνουν, η αλήθεια είναι αυτή. Και θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, για να τελειώσω κάτι, ότι πανδημίες ή επιδημίες πέρασε ο πλανήτης πάντοτε και προγενέστερα. Πάντα σώθηκε ο πλανήτης, πάντα η ανθρωπότητα σώθηκε. Αυτά και τα λέμε κάθε μέρα, κύριε Σφαγιανάκη, και πολύ χαίρομαι που με τη δική σας σοφία και το δικό σας έτσι ταπεραμέντο το περνάτε κι εσείς στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου 15η μέρου. Ναι. Μία μέρα την ίδια ημέρα, μία μέρα μετά. Όποτε θα δούμε τώρα πώς θα γίνει εκεί. Θα στέλνουμε μαζί μας, γιατί θα γυρίσουμε και πίσω το χρόνο, όπως σας είπαμε. Έχουμε πετειακές κι εμείς παρουσιάσεις, παύλα, εκδηλώσεις εδώ. Κλείνει 30 χρόνια. Επομένως, έχετε δει τόσα και τόσα μέσα σε αυτό το όμιλο της Crete TV. Μαζί θα δούμε και κάποιες πτυχές που αφορούν εκπομπές όπως το Καλό Μεσημέρι και ο Κιμόνο. Χαρά μου και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.